devotion. Coach, προσωπικά βλέποντάς το απ' έξω, αμυντικό ρεσιτάλιδα. Περιμένω τον ειδικό. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά, όπως το λες. Από την αρχή του παιχνιδιού είχαμε πάρα πολύ ενέργεια. Είχαμε πραγματικά επικεντρωθεί πάρα πολύ στα ατού της Φενέρ. Νομίζω κανένας παίχτης δεν μας πλήγωσε ιδιαίτερα από τη Φενέρ. Όλοι οι παίχτες δώσανε πάνω από το 100% του εαυτού τους. Και στο τέλος καταφέραμε και κερδίσαμε και με διαφορά. Στην ουσία, αν δεν ήταν ημιτελικός Final Four, όλη η ομάδα ήταν λίγο πιο ήρεμη. Καταλάβαινες, ένας ουδέτερος νομίζω καταλάβαινε ότι το παιχνίδι είχε κρυθεί στην ουσία από την αρχή του 4ου δεκαλέπτου. Ναι. Και πώς είναι για ένα προπονητικό staff να βλέπει μια ομάδα σε έναν ημιτελικό να μην μένει ούτε μία φορά πίσω? Είναι καταπληκτικό. Το ξέρετε. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε στο ημίχρονο, διότι επειδή είχαμε πάρει κάποια διαφορά στο ημίχρονο και μας έφτασε στους δύο πόντους η Φενέρ, ήμασταν λιγάκι έτσι, θα έλεγα, πεσμένοι ψυχολογικά, ξέρεις. Και αυτό είπαμε στα παιδιά, ότι παιδιά, παίζουμε με τελικό Final Four και 20 λεπτά είμαστε μπροστά. Okay. Είμαστε είτε 2 πόντους είτε 10 πόντους, είμαστε μπροστά. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε πολύ καλή άμυνα και μέσα από την άμυνά μας θα πάρουμε το μάτς. Και νομίζω ότι η άμυνά μας και στο δεύτερο ημίχρονο, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ήταν καταπληκτική. Ποιος ήταν ο παράγοντας χ του αγώνα? Είναι το τρίποντο του Καλαϊτζάκη και η άμυνά του? Όταν μιλάμε για παράγοντα χ, ψάχνουμε να βρούμε κάτι που δεν είναι πολύ έτσι. Σωστά. Δεν είναι ο Κέντρικ Νάν, για παράδειγμα. Ναι, αλλά θα πούμε ότι ο Παναγιώτης δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι παράγοντα χ, διότι βάζει ένα τρίποντο στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ σημαντικό. Μας ξεκλειδώνει κάπως και επιθετικά, ήμασταν λίγο κολλημένοι. Και στο επόμενο 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, πάμε το παιχνίδι στο 10 πόντους και το έχουμε τελειώσει στην ουσία. Είπε μόνος του ότι παίζω 2 με 5 λεπτά. Ξέρω ότι θα παίξω 2 με 5 λεπτά, αλλά πρέπει να είμαι έτοιμος γι' αυτό το σουτ. Πώς το προετοιμάζετε όλο αυτό σαν staff? Γιατί είναι, και ο ίδιος το παραδέχεται, είναι δική σας δουλειά. Είναι ξεκάθαρο ότι η προπόνησή του είναι σαν ένα παίχτη που βάζει 20 πόντους και όχι ένα παίχτη απλά που θα παίξει 2 ή 5 λεπτά. Και κάθε παίχτη έτσι πρέπει να προετοιμάζεται. Απλά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Παναγιώτης και κάποια παιδιά στον Παναγιώτη είναι ότι επειδή έχει αυτό την αθλητικότητα, έχει την ενέργεια, έχει το πάθος, είναι Έλληνας, παίζει στην ομάδα που αγαπάει, είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ξεκινάει πάντα από την άμυνα, συγκέντρωση στην άμυνα, να δίνει ενέργεια ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, να βοηθάει τους άλλους να παίζουν καλά. Και από εκεί πέρα επιθετικά έχει όλα τα χρόνια μπροστά του να βοηθήσει και ακόμα περισσότερο και να κάνει περισσότερα πράγματα που θα του φανούν χρήσιμα στο μέλλον. Τελευταία ερώτηση για να δείτε το δεύτερο ημιτελικό, γιατί περιμένετε. Δεν θα ρωτήσω ποιον θέλετε. Θα πω ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης ανεξαρτήτως αντιπάλου την Κυριακή. Εδώ που έχουμε φτάσει είναι ένα παιχνίδι. Είναι προφανές ότι και να παίξουμε, οι πιθανότητες είναι 50-50. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ειδικών συνθήκων αν είναι με τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε. Είναι το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Αλλά και πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεάλ, διότι μέσα στη χρονιά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα προσπαθούμε, θα κάτσουμε και εμείς να δούμε το παιχνίδι. Να, και όποιος είναι να έρθει θα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.